Και πάμε σε μία είδηση για την οποία θέλω την προσοχή σας και το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα η είδηση έχει περάσει λίγο στα ψηλά. Αναφέρομαι για ένα παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι που ονομάζεται παιχνίδι του πνιγμού. Και στην ουσία είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να έκανε όπως πάντα την εμφάνισή του από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Αμερική. Και εκεί να είχαμε και αρκετά κρούσματα μαθητών οι οποίοι στην προσπάθειά τους να μπουν στο παιχνίδι έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Επειδή όμως το παιχνίδι πέρασε και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και περπάτησε σε όλη την Ευρώπη και έφτασε μέχρι και τη χώρα μας και έφυγε βρήμη μιμητές, σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση, την παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, του κυρίου Γαλίνα, με μια επιστολή η οποία την κοινοποίησε και στον Εισαγγελέα Φετών Ανατολικής Κρήτης και στους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και στην ουσία η επιστολή λέει και ζητά από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να επαγρυπνούν, γιατί το παιχνίδι προκαλεί στέρηση οξυγόνου στον εγκέφαλο, οδηγεί σε κόμμα, σε επιληπτικές κρίσεις, αιμορραγίες στα μάτια και τελικώς στον θάνατο. Τι είναι τώρα αυτό το παιχνίδι και γιατί πρέπει να είμαστε απόλυτα υποψιασμένοι για ό,τι συμβαίνει και ό,τι καινούριο έρχεται. Και πώς αυτό το παιχνίδι βάζει σε κίνδυνο, απόλυτο κίνδυνο τις ζωές των παιδιών. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Στο τηλέφωνο βρίσκεται ο υπεύθυνος γραμμής της Helpline, του Εθνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, ο κύριος Γιώργος Κορμάς. Στη Skype σύνδεσή μας βρίσκεται η υπεύθυνη επικοινωνίας του Εθνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, η κυρία Ψαρουδάκη. Καλό απόγευμα και στους δύο και σας ευχαριστώ πολύ γιατί άμεσα ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Δεν μπορούμε να χάσουμε ούτε μία ώρα και εδώ στην Κρήτη, διότι το παιχνίδι έχει ξεκινήσει μέσα σχολεία. Τι παιχνίδι είναι τώρα αυτό, κύριε Κορμά? Ουσιαστικά είναι ένα θέμα που μας απασχολεί αρκετά χρόνια. Δεν μπορούμε να το πούμε παιχνίδι, παρότι λέγεται έτσι. Ουσιαστικά τι γίνεται, έχει έλλειψη, προκαλούν συνειδητά έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο και κάποια στιγμή απότομα ελευθερώνουν τις καροτίδες με αποτέλεσμα ποσότητα αίματος, δηλαδή οξυγόνου, φτάνει γρήγορα στον εγκέφαλο, προκαλώντας την εφορία. Όσοι έχουν, για παράδειγμα, το οξυγόνο σε ποσότητες όταν παίρνετε, προκαλεί ούτως ή άλλως εφορία. Το βλέπουμε αυτό και όσοι έχουν νοσηλευτεί μπορούν να μας το επιβεβαιώσουν αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό μπορεί να λιποθυμίσει το παιδί, μπορεί να. Είναι πολύ ελάχιστα τα δευτερόλεπτα που κρίνεται η ίδια του ζωή. Και σίγουρα είναι επικίνδυνο, υπάρχουν θύματα και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό όμως που θέλουν να κρατήσουμε είναι γιατί λόγο το κάνουν τα παιδιά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Τα παιδιά λοιπόν το κάνουν γιατί πρώτον αυτό που λέμε συνέχεια είναι ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν το διαδίκτυο το οποίο είναι φτιαγμένο για ενήλικες. Δεν μπορούν τα παιδιά σε αυτές τις μικρές ηλικίες να αντιληφθούν τι σημαίνει challenge, πρόκληση, δηλαδή τι σημαίνει παιχνίδι, τι σημαίνει συναναστροφή με ενήλικες που πολλές φορές είναι ψυχικά διαταραγμένοι και τα οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα. Είτε είναι μόνα του, έχουν βιώνει μοναξιά, απελπισία, στενοχώρια, απομόνωση, όλα αυτά μαζί, η λογική της εφηβείας που είναι το ρυψοκίνδυνη συμπεριφορά, ένα χαρακτηριστικό της εφηβείας που είναι κυρίαρχο σε αυτή, για όλα τα παιδιά να μπαστώσει, όλα αυτά μαζί με επιμέλεια των γονέων συνάμα οδηγούν σε αυτά που βλέπουν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το διαδίκτυο είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί το παιδί να χαρεί, να εκπαιδευτεί, να νιώσει όμορφα, αρκεί να είναι σε ιστοσελίδες που προσφέρουν αυτό το πράγμα και να είναι με την επίβλεψη του γονέα, ειδικά στις μικρές ηλικίες. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, κύριε Ψαρουδάκη, διότι το συγκεκριμένο παιχνίδι, λέει και ο κύριος Κορμάς, δεν είναι σημερινό φρούτο. 10 χρόνια τώρα είναι γνωστό και στη δική σας την κοινότητα και στους δικούς σας τους χώρους. Το θέμα είναι ότι τώρα, μάλλον έχω την αίσθηση, με βοηθήσετε να το καταλάβω καλύτερα, έχουμε κρούσματα και στη χώρα μας. Μπορεί να μην έχουμε θανάτου, έχουμε όμως νοσηλεία σε νοσοκομείο. Θα πρέπει να πούμε, κυρία Ανδρεάκη, ότι οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι ήταν πάντα μέρος της ζωής και τώρα φυσικά βρίσκονται και στη διαδικτυακή ζωή. Αυτές οι προκλήσεις δεν τις συναντάμε μόνο στο διαδίκτυο. Παλαιότερα τις συναντούσαμε και στην πραγματική ζωή. Πόσο μάλλον τώρα στο διαδίκτυο που, όπως είπε και ο κύριος Κορμάς, δεν είναι φτιαγμένο για να χρησιμοποιείται από παιδιά. Αυτές οι προκλήσεις δεν είναι δημοφιλείς μόνο στα παιδιά. Είναι δημοφιλείς και στους ενήλικες.
Είναι σαφές ότι η δαιμονοποίησή τους δεν είναι η καλύτερη προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των παιδιών και των νέων και θα πρέπει να υπάρχει ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των γονιών, των εκπαιδευτικών και των παιδιών, ένας διάλογος που να παρέχει ευκαιρίες για σκέψη. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται για τις διαδικτυακές προκλήσεις που υπάρχουν, να μιλούν για αυτό το θέμα με τα παιδιά τους, για τις πιθανές συνέπειες που έχουν αυτές τις προκλήσεις και να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους είναι καλά ενημερωμένα. Αυτός είναι ένας βασικός τρόπος προστασίας των παιδιών. Και φυσικά, όπως είπε και ο κύριος Κορμάς, δεν θα πρέπει να υπάρχουν παιδιά μόνα τους στο διαδίκτυο. Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται στο διαδίκτυο μόνο υπό επίβλεψη. Είναι ακριβώς όπως δεν αφήνουμε ένα παιδί να κυκλοφορήσει το βράδυ ή τις πρώτες βραδινές ώρες έξω και λες αποκλείεται. Πώς λοιπόν επιτρέπεις να κυκλοφορεί απροστάτευτο μέσω διαδίκτυο? Γιατί πιστεύεις ότι οι κίνδυνοι οι οποίοι υπάρχουν μέσα σε ένα τάμπλετ είναι λιγότεροι από αυτές που θα βρεθεί το παιδί σου αντιμέτωπο αν κυκλοφορήσει βράδυ? Γιατί υπάρχει, μας δίνεται αυτή η εντύπωση, γιατί βλέπουμε ένα παιδί καθισμένο στον καναπέ, βλέπουμε το παιδί μας, έχουμε οπτική επαφή με το παιδί μας και αυτό μας δίνει μία αίσθηση ασφάλειας η οποία είναι πολύ πλασματική. Όταν ένα παιδί κρατάει ένα τάμπλετ, ένα κινητό, είναι βρίσκεται μπροστά σε έναν υπολογιστή, σίγουρα δεν είναι ασφαλές και σίγουρα δεν είναι μόνο του και ασφαλές πάνω σε ένα, μπροστά στον καναπέ μας. Τώρα να δούμε λίγο το κομμάτι αυτού του παιχνιδιού για να ξέρουν και οι άνθρωποι που μας ακούν. Γιατί είναι και αυτό που είπατε κι εσείς, το λέει και ο εισαγγελέας πρωτοδικών, ο κ. Γαλήνας. Να ανοίξει η κουβέντα, να μην την κρύβουμε αυτή την κουβέντα. Η ουσία αυτού του παιχνιδιού εδώ και 10 χρόνια τι είναι, ας πούμε, να ανέβει το βίντεο στο διαδίκτυο την ώρα που εγώ είμαι στο αμήνα πεθάνω? Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να μπει κανείς σε αυτή τη διαδικασία. Πρώτα απ' όλα ο μιμητισμός. Το έκανε ο φίλος μου, γιατί να μην το κάνω κι εγώ? Είναι μια πρόκληση. Μπορώ να τα καταφέρω. Να μαζέψω like, να ανεβάσω το βίντεο στο διαδίκτυο και να μαζέψω like. Συγγνώμη, το ανεβάζουν κανονικά στο Facebook, δηλαδή στο Instagram, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Στο YouTube το ανεβάζουν. Στο YouTube, στο TikTok, οπουδήποτε, οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποιούν. Ναι. Επίσης, το θέμα δεν είναι αυτό. Σήμερα είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι, αύριο είναι ένα άλλο παιχνίδι, χθες ήταν ένα άλλο παιχνίδι. Επικίνδυνα παιχνίδια στο διαδίκτυο υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς θα προστατέψουμε τα παιδιά μας από το να μην μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και να μην βλέπουν αυτή τη διαδικασία ως μια πρόκληση, ως ένα άθλο. Κύριε Κορμά, κάτι θέλατε να πείτε? Ναι, για μένα το βασικό είναι... το παιδί είναι σε απόγνωση, δεν έχει χάσει κάθε επαφή με το περιβάλλον και θέλει μέσω από αυτής της διαδικασίας να νιώσει ότι υπάρχει, να νιώσει ότι κάποιος του προκαλεί, τον ενδιαφέρεται για αυτόν, κάποιος του βάζει ένα challenge, μια πρόκληση. Είναι πολύ τραγικό δηλαδή αυτό το φαινόμενο. Πέρα το μιμητισμό που όντως υπάρχει, αλλά πολύ δύσκολα θα... Συνήθως, και το είδαμε και με την Μπλε Φάρινα παλιότερα, αν θυμάστε, το βλέπουμε και στο παιχνίδι αυτό του φιλμού. Τα παιδιά θέλουν να μπουν σε μια διαδικασία ύπαρξης. Και αυτό υποδηλώνει το πόσο απομονωμένα είναι και το πόσο εμείς σαν κοινωνία, αλλά και εμείς ως οικογένεια, πρέπει να βάλουμε τα παιδιά μέσα στη ζωή μας, στη ζωή την πραγματική, να τους δώσουμε δραστηριότητες, φιλίες, να τους προτρέψουμε προς τη φιλία, έτσι το παιδί να μην μπαίνει σε αυτές τις διαδικασίες. Είναι πολλά παιχνίδια τέτοια και πέρα το παιδί του πυγμού είναι και ο αυτοτραυματισμός που είναι πάρα πολύ συχνό και το βλέπουμε και αυτό σε μεγάλη βάση, όπου ουσιαστικά τα παιδιά μπαίνουν και σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν θα το κάνουν όλα τα παιδιά, για να έτσι να μην είμαστε υπερβολικοί. Δεν θα το κάνουν όλα τα παιδιά. Θα το κάνουν ελάχιστα παιδιά. Από αυτά τα ελάχιστα, τα περισσότερα παιδιά θα το κάνουν γιατί έχουν συναισθηματικό κενό. Γιατί είναι απομονωμένα, γιατί δεν έχουν που να... δεν έχουν κανέναν άνθρωπο να μιλήσουν. Άρα λοιπόν είναι μια κραυγή αγωνίας των παιδιών αυτή και πρέπει να τη λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Επίσης, συμφωνώ απόλυτα με τον εισαγγελέα, πρέπει να ανοίξει το θέμα, αλλά όχι πάλι με κανόνες απαγόρευσης. Το παίρνω και δεν υπάρχει και λόγος να μάθεις γιατί. Ναι, αλλά με κανόνες επικοινωνίας, με κανόνες να δούμε ο καθένας το παιδί μας χωριστά και να δούμε πώς κινείται η καθημερινότητά του και πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε σε συναισθηματικό επίπεδο. Εάν το κάνουμε αυτό, τότε ελαχιστοποιούμε αυτούς τους κινδύνους. Ξεκάθαρα πράγματα. Το διαδίκτυο είναι ένας μεγεθυντικός φακός της πραγματικής ζωής, της κοινωνίας μας, της οικογένειάς μας, του ψυχισμού μας. Αυτό είναι το διαδίκτυο. Είναι ένα εργαλείο, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Άρα λοιπόν,
χωρίς δαιμονοποιήσεις, αλλά με την αλήθεια του, την πραγματική, που είναι μία ουσιαστική αλήθεια, και η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά μας μεγαλώνουν μόνα τους. Και μεγαλώνουν μόνα τους στο διαδίκτυο. Και αυτό πρέπει άμεσα να το πάρουμε εντάξει σοβαρά μας υπόψη μας και να τους δημιουργήσουμε χαρά και να τους δώσουμε τα γεγονότα που να νιώσουν τα παιδιά χαρούμενα και ευτυχισμένα. Έχουμε φτάσει σε σημείο πολλοί γονείς να λένε ότι το παιδί μου, ειδικά το κορίτσι μου, είναι θλιμμένο, έχει μια καταστατική συμπεριφορά. Τι να κάνουμε, όλα τα παιδιά στην ηλικία τους είναι έτσι. Κακώς δεν είναι έτσι τα παιδιά στην ηλικία τους. Θα πρέπει να είναι χαρούμενα, να είναι ενδεχομένως παρορμητικά, να παίζουν τα συναισθήματά τους έντονα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό της εφηβείας η κατάθλιψη ή τα συναισθήματα αυτά για την ολότητα. Άρα λοιπόν, δίπλα στα παιδιά μας και να σπρώχουμε σε δραστηριότητες φύση, ζωή, καθημερινότητα, βόλτες, αθλητισμό, και δεν έχουμε τίποτα άλλο να αποβληθούμε πια. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό όλη αυτή η πρακτική, το να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας και να τα οθούμε σε δραστηριότητες εκτός του υπολογιστή ή του κινητού τηλεφώνου ή του τάμπλετ, να μην ξεκινά ξαφνικά στην εφηβεία εκεί που θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, αλλά να ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το παιδί θα αρχίσει να ασχολείται με τον ψηφιακό κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να αρχίσει να γίνεται από όταν τα παιδιά είναι μικρά. Όταν τα παιδιά φτάσουν στην εφηβεία, τότε που θα δούμε το πρόβλημα σε όλο του το μέγεθος, θα δούμε πόσο πολύ το παιδί μας δαπανά υπερβολικές ώρες στο διαδίκτυο, πόσο πολύ δεν μπορούμε να επιβλέψουμε το παιδί μας και δεν ξέρουμε τι κάνει στο διαδίκτυο, τότε όχι ότι είναι αργά, απλά είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Εγώ αυτό που θέλω να πω επίσης είναι ότι, όπως είπε ο κύριος Κορμάς, τα περισσότερα παιδιά που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία των προκλήσεων, τη συμμετοχή σε προκλήσεις, είναι παιδιά τα οποία έχουν συναισθηματικό κενό. Αυτά τα παιδιά δεν θα μπουν μόνο στη διαδικασία των προκλήσεων. Αυτά τα παιδιά είναι εκείνα τα παιδιά που θα αρχίσουν να συνομιλούν με αγνώστους. Αυτά τα παιδιά είναι εκείνα τα παιδιά που κινδυνεύουν ακόμα περισσότερο στο διαδίκτυο. Κινδυνεύουν από τις παγίδες που κρύβει ο ψυχιφιακός κόσμος. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό όταν ένας γονιός εντοπίζει μια τέτοια συμπεριφορά από το παιδί του, να έχει τις κεραίες του ανοιχτές και να ξεκινά να κάνει συζητήσεις με το παιδί του για να δει πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα και σε ποια θέση μέσα στο μυαλό του έχει τοποθετήσει το θέμα διαδίκτυο. Αν είναι πρωτεύον στη ζωή του ή αν είναι μια ευχαρίστηση ή ένα διάλειμμα στη ζωή του. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οι γονείς έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Γνωρίζουμε ότι είναι ένας δύσκολος ρόλος, γιατί εμείς δεν μεγαλώσαμε με το διαδίκτυο. Η νέα γενιά μεγαλώνει. Εμείς είμαστε διαδικτυακά αναλφάβητοι, λέω εγώ συνεχώς. Αρέσει, δεν αρέσει. Αναλφάβητοι και διαδικτυακά και παρακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν στον ψηφιακό κόσμο και τα όσα τα παιδιά μας γνωρίζουν τόσο καλά. Αλλά δυστυχώς πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να ενημερωνόμαστε και είναι κάτι το οποίο το λέμε πάρα πολύ συχνά στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Η ενημέρωση των γονιών, η επίβλεψη και το να βρισκόμαστε, να έχουμε τις γέφυρες επικοινωνίας ανοιχτές με τα παιδιά μας είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να καλλιεργούμε καθημερινά. Μην το θυμόμαστε κάθε τρεις μήνες που διαβάζουμε κάτι σε μια εφημερίδα ή σε μια ιστοσελίδα ότι κάτι συνέβη με κάποιο παιδί στο διαδίκτυο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει σε καθημερινή βάση να το έχουμε στο μυαλό μας και να το δουλεύουμε με τα παιδιά. Αυτό είναι η ουσία, γιατί μου στέλνουν τώρα μηνύματα, μου λένε έχει εφαρμογές που βλέπεις πόση ώρα είναι κάπου, σε ποια site μπαίνεις. Τι να την κάνω εγώ την παρακολούθηση αν δεν ακούω το παιδί μου. Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν πάρα εργαλεία, αλλά όλα αυτά δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή σε ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στην εφηβεία. Ένα παιδί που βρίσκεται στην εφηβεία ξέρει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία πολύ καλύτερα από εμάς και ξέρει να απεγκαταστήσει αυτά τα εργαλεία. Και αυτό είναι σημαντικό. Βέβαια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντική η δουλειά που θα έχουμε κάνει τόσα χρόνια με το παιδί μας για την ασφαλειά του. Ναι, κύριε Κορμά. Εντάξει, σημαντικό είναι να μην παρακολουθούμε τα παιδιά μας, γιατί έτσι τίθεται θέμα πλέον σεβασμού και αξιοπρέπειας. Επομένως, και αυτό αντιβαίνει και τα πνευματικά δικαιώματα και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Όπως και να έχει όμως, εμείς στη γραμμή βοήθεια στο 210-676-86 μπορούμε να δεχτούμε για τέτοια θέματα κλήσεις.
Όπως βέβαια και στο safeline.gr μπορούμε να κατοικείρουμε παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο όποτε και όπου το συναντήσουμε. Υπάρχουν οι δομές στη χώρα, σίγουρα όμως χρειάζεται περισσότερη δουλειά και είμαστε πάντα μαζί σας. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά και την εκπομπή για την φιλοξενία σε αυτά τα δύσκολα θέματα πολλές φορές. Εμείς ευχαριστούμε γιατί ανταποκριθήκατε αμέσως, οπότε δεν έφτασαμε χρόνο να χαθεί διαβάζοντας ο άλλος κάτι για ένα πνιγμό και να τα αφήσουμε εκεί. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές η παραπληροφόρηση διωγγώνει και την ίδια την είδηση και την τερατοποιεί χωρίς να έχει καταλάβει και την ουσία του ζητήματος. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Η γραμμή είναι ανοιχτή. Ο κόσμος μπορεί να αναζητά πληροφορίες στην Helpline, στο Εθνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση, από κοντά. Δεν υπάρχει ούτε κάτι πιο σύγχρονο, ούτε καμιά μαγική συνταγή. Κοντά με το παιδί. Διαφορετικά, τα προβλήματα είναι πολλά, οι παγίδες περισσότερες.